στο παιχνίδι αγωνιστικά, αλλά κυρίως για την ψυχολογία του κτίζει ο Πάοκ παιχνίδι με παιχνίδι. Πριν από σημαντικά παιχνίδια που ρωτούν βεβαίως και ποιος θα κάνει, θα δούμε να Ну, конечно же, каждая игра важна, и мы двигаемся от игры к игре. И наша задача – следующая игра. То есть мы сконцентрируем полностью на следующей игре. Мы не думаем, а не загадываем дальше. То есть вот есть игра, мы на нее готовы. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και το κοιτάμε ξεχωριστά. Δεν κοιτάμε το μέλλον, αλλά το επόμενο παιχνίδι, αυτό είναι το σημαντικό. Το επόμενο παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το επόμενο παιχνίδι. Όταν το πάρουμε θα κοιτάξουμε το επόμενο. Ξανά η ερώτηση, παρακαλώ. Στέκονται πολλοί συμπαίκτες τους στο γεγονός της διακοπής, ότι τους βοήθησε να ιερήσουν και έχουμε δει τον Πάοκ αρκετά μετριωμένο. Σύμφωνα με αυτό, τον Πάοκ δείχνει πιο απελευθερωμένο στην αρχή του δεύτερου γύρου. Я думаю, да, что все-таки под конец как-никак ментально устаешь. Я думаю, что сейчас мы более свежие в голове, я имею в виду ментально. Νομίζω πως ναι, μας έχει βοηθήσει αυτό το μικρό διάστημα της διακοπής, γιατί μας ελευθέρωσε το μυαλό να μπορούμε να σκεφτόμαστε πιο καθαρά και να μπορέσουμε να το βγάλουμε αυτό και στον αγωνιστικό χώρο. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να πει για στόμα του στον προπονητή του ότι το θέλω εδώ, θέλω να παραμείνει εδώ και τόσο γι' αυτό όμως και για τον Ελκαμπουρή βάζοντας πλέον στα μεταγραφικά σενάρια. Ну, конечно, если мы здесь нужны, нас здесь хотят видеть, мы только рады и будем отдавать все силы. И, конечно, это позитивное, только можно сказать. Сигура, είναι πολύ θετικό και για меня, και για τον Ελκαντορί, ότι ο προπονητής μας θέλει εδώ πέρα και εμείς αυτό προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε άξιοι σεβασμού και ότι πρέπει να μείνουμε στην ομάδα. Это очень важно, и мы должны, я же говорю, самое главное, двигаться от игры к игре. То есть вся подготовка и концентрация должна быть на следующую игру. Мы не должны смотреть, загадывать вперед. Это очень важно. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε καταφέρει αυτές τις 17 νίκες. Πρέπει όμως ο στόχος μας να είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι, όπως είπα και πριν, και να δίνουμε το 100% του εαυτού μας για το επόμενο παιχνίδι. Εμφανίζεται πάρα πολύ καλό εδώ και αρκετά παιχνίδια. Παίζοντας δίπλα στον Μαουρίτσιο, χωρίς την ουσία κόφτη. Ну, я чувствую, что в первую очередь команда вся играет лучше, и самое главное, что мы играем быстро, создаем много моментов и играем агрессивно впереди, и это очень важно. А, конечно, мне приятно играть с Маурисио, мы друг друга понимаем. Ну, обратно же это я не хочу выделять кого-то одного из команды из-за того, что команда играет хорошо, естественно, каждый из нас играет лучше. Το σημαντικό για μένα δεν είναι το πώς παίζω εγώ, αλλά το πώς παίζει το σύνολο της ομάδας και αυτό είναι που φέρνει τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα σίγουρα μου αρέσει να παίζω δίπλα στο Μαουρίσιο, παίζουμε όμορφα μαζί, αλλά όπως και είπα δεν θέλω να κάνω κάποια διάκριση για κάποιον, το σημαντικό είναι το σύνολο της ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ.